τι να σα φέρω. Ε, κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι. Και μια καλή μερίδα και Και μια συναδρίδα. Και μια καλή σαλάτα, πε. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Μόνο αυτά. Ε, σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει. <στονίδι> Η νοστιμιά του Ηλία. Οδηγίε για μικρά γαστρονομικά θαύματα με το σεφ Ηλία Ντονιάδη. Κάθε πρωί λίγο μετά τι 10. Μια εκπομπή να γλύφει στα δάχτυλά σου. Καλή σα μέρα, φίλε και φίλοι. Σήμερα τσίκνο Πέμπτη και για αυτού του φίλου οι οποίοι δεν μπορούν να τσικνήσουν έξω λόγω των οποιοδήποτε καταστάσεων, εγώ θα προτείνω σήμερα να φτιάξουμε αρωματικό ψαρονέφρι τυλιχτό με ζαμπόν. Έχει και την τσίκνα, έχει και την υπέροχη αυτή ε, γεύση του. Θα χρειαστούμε 2 κουταλιέ του γλυκού μέλι, 2 χοιρινά φιλέτα ψαρονέφρι 400 γραμμάρια περίπου το καθένα, 2 κουταλιέ αρωματικά ξερά ανάμεικτα, 8 φέτε ζαμπόν, ε, 50 ml λευκό κρασί, 500 Μελ Ζωμό Κοτόπουλο, 4 κουταλιέ Μουστάρδα με μέλι, 3 κουταλιέ κρέμα γάλακτο. Προθερμαίνουμε το φούρνο στου 220 βαθμού. Περιχύνουμε με το μέλι τα φιλέτα να καλυφθούν ελαφρά. Αδειάζουμε τα αρωματικά σε μεγάλο πιάτο και περνάμε τα φιλέτα από τα αρωματικά να κολλήσουν καλά επάνω του. Διπλώνουμε σε 4 λωρίδε ζαμπών το κάθε φιλέτο. Το μεταφέρουμε σε ταψάκι και το ψήνουμε για 20 με 30 λεπτά. Γυρίζοντα στη μέση του ψήματο ή ώσπου να ψηθούν καλά ω το κέντρο. Σκεπάζουμε το κρέα με αλουμινόχαρτο και το αφήνουμε να σταθεί για 10 λεπτά. Το μεταφέρουμε σε πιατέλα και το διατηρούμε ζεστό. Αδειάζουμε του χυμού του ψυσίματο σε ένα κατσαρολάκι. Προσθέτουμε το κρασί και ανακατεύουμε. Αφήνουμε για να βράσει 2 λεπτά και προσθέτουμε τον ζωμό κοτόπουλο και τη μουστάρδα. Αφήνουμε να βράσει. Βγάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε την κρέμα γάλακτο. Αλλά το πιπερώνουμε και ανακατεύουμε. Κόβουμε το ψαρονέφρι σε φέτε με πάχο περίπου στο 1 εκατοστό. Μεταφέρουμε σε πιάτα, περιχύρουμε με τη σάλτσα και σερβίρουμε. Στην συνταγή επάνω σα έδωσα, σας είχα πει μουστάρδα με μέλι. Αν δεν βρείτε έτοιμη μουστάρδα με μέλι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απλή μουστάρδα με μία κουταλιά μέλι μέσα. Είναι μία πάρα, πάρα πολύ νόστιμη συνταγή, συγκεκριμένα για σήμερα για την Τσικνοπέμπτη. Αν ξεχάσατε κάποιο από τα υλικά ή τον τρόπο Παρασκευή μα, μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή μα στο Web TV τη 3 Καλή επιτυχία! Η νοστιμιά του Ηλία. Οδηγίες για μικρά γαστρονομικά θαύματα με το σεφ Ηλία Αντωνιάδη.